σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε φυσικά ένα ακόμα update του Mega Mansion Tycoon. Όπως βλέπετε έχουν μπει απλά δύο καινούργια αυτοκίνητα και τίποτα άλλο, όπως συνήθως. Αλλά το τελευταίο update ήταν το basement που μπήκε στο Tropical House, οπότε ναι. Κάτι άλλο που έγινε είναι πως κάποια αμάξια έφαγαν delete από το παιχνίδι, δεν υπάρχουν πλέον, δεν ξέρω ποια ακριβώς. Νομίζω τα έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι. Και απλά μου δώσε refund, κάπως 60 χιλιάρικα, εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, πέρα από αυτό, όπως βλέπετε, δύο καινούργια αμάξια μπήκαν. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι limited και κόστιζε 3 εκατομμύρια. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο κόστιζε 500 εκατομμύρια, ναι. Ξεφτυλισμένο στη μέση ξανά, όπως και την προηγούμενη φορά, ναι, τίποτα καινούργιο. Την προηγούμενη φορά ήταν το ελικόπτερο που κόστισε 250 εκατομμύρια, τώρα αποφάσισε να διπλασιάσουν τη τιμή και να το πάνε 500 εκατομμύρια, ναι, γιατί όχι, δεν έχουμε καθόλου ζωή. Ναι, δεν έχουμε, αλλά και πάλι, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, τίποτα το τρελό από εδώ πέρα, απλά ήθελα να πω κιόλας ότι, ναι, είχα σχετικά καιρό να κάνω βίντεο, 2 εβδομάδες, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά και πάλι. Ναι, ήμουνα διακοπές γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούσα να δουλέψω καν σε, δεν μπορούσα να δουλέψω καν σε βίντεο. Και όχι, ναι, όχι απλά να μην κάνω. Και το θέμα είναι πως θα ξαναπάω διακοπές, τύπου για περισσότερο από μια εβδομάδα αυτή τη φορά. Άρα, και αυτό θα, δηλαδή θα φύγω ξανά Τρίτη. Οπότε, ναι, θα προσπαθήσω να κάνω τώρα αρκετά βίντεο, έτσι ώστε να τα κάνω, κάνω πρεμιέρα μέσα εκείνη τη βδομάδα, πάνω από εβδομάδα τέλος πάντων που θα φύγω. Οπότε ναι, αυτό είναι το βίντεο και αυτό ήθελα να πω σχετικά με την απώλειά μου για 2 εβδομάδες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!